Μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Zaralex TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα των εκλογών. Μύρισε δημοκρατία, εκφράστηκε ο λαός, λειτουργήσαν οι θεσμοί. Τι ωραία πράγματα ήταν αυτά που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε. Κορυφαία στιγμή λοιπόν του δημοκρατικού αστικού πολιτεύματός μας, που το λέμε πρεσβευμένη μπάτσο Παπαδοδημοκρατία, ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά, και εκλογές. Σχεδόν μονοθεματικό το βίντεο, νομίζετε, δεν παίζουν αυτά εδώ, εδώ παίζουν όλα. Πάμε στις εκλογές λοιπόν. Ποιο ήταν το κυρίαρχο θέμα? Η αποχή. Τεράστια αποχή. Ήθελα να ενημερώσω άρφα, αλφα, ρο, δέλτα και πολιτικό προσωπικό υφιστάμενους μαφιόζων ολιγαρχών στην πρεσβευμένη πατσοπαπαδοδημοκρατία μας να μην βάζουν τη λέξη τεράστια δίπλα από την αποχή. Θα ξανά έχουμε εκλογές. Περιμένετε να δούμε πόσο θα φτάσει το τεράστιο για να το πούμε όλοι μαζί. Αυτό πια φιλενάδα είναι τεράστιο. Πάμε σε αυτό. 6 στους 10 δεν ψήφισαν. Τι μπορούσε να κάνει το Zaralex TV εκτός από το να το προφητέψει αυτό? Τι άλλο, μια μπλουζάρα που μας έφτιαξε ο Λάζαρος εδώ για να το νιώσουν όλοι, ακόμα και αυτοί που ακόμα δεν έχουν νιώσει πόσο μεγάλη ήταν η αποχή. 6 στους 10 ή 6 στις 10 ή 6 στα 10 δεν καταδέχθηκαν να πάνε να ψηφίσουν. Αυτές οι εκλογές λοιπόν, όπως παρατηρήσαμε στα μεγάλα ΜΜΕ, έπαιξαν πάρα πολύ με νούμερα. Δηλαδή, όλη η φάση αυτών των εκλογών ήταν νούμερα και δεν αναφερόμαστε συγκεκριμένα στον αυτιά, ας πούμε. Μιλάμε γενικά για νούμερα. Δηλαδή, όπως μάθαμε από τους μεγάλους αυτούς πρωταγωνιστές, η Νέα Δημοκρατία είχε βάλει ένα στόχο να έχει μπροστά στο αποτέλεσμα που θα έπαιρνε το 3 στο ποσοστό της. Το 3. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Στεφ Κασέλ είχε βάλει ένα στόχο να βάλει μπροστά το 2. Ούτε η Νέα Δημοκρατία έβαλε το 3, ούτε ο Στεφ Κασέλ έβαλε το 2. Δηλαδή, κανένας από τους δύο από τα μεγάλα κόμματα δεν κατάφερε να κάνει τα 3-2, ούτε καν τα 2-3. Μείναν κάπου χαμηλότερα. Όμως, όλα τα κόμματα και τα μικρότερα από κάτω, όπως καταλάβαμε από τις τρομερές αναλύσεις, έπαιξαν με νούμερα. Ξεκινάμε λοιπόν να πάρουμε όλα τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να κάνει το 3 και έμεινε στο 2. Ο Στεφ Κασέλ δεν κατάφερε να πιάσει το 2 και έμεινε στο 1,4. Ο Βελόπουλος έκανε τα 5-10. Το Κουκουέ έκανε και αυτό τα 5-10. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Αφροδίτη. Όχι, η Αφροδίτη, είπαμε, λέμε καμιά μαλακία που το χοντρίνουμε. Η Βόθροδίτη Λατινοπούλου έκαναν το 0-1. Γιατί στις προηγούμενες ευρωεκλογές δεν είχαν κανέναν ευρωβουλευτή, σε αυτές απέκτησαν 1. Η Νίκη τώρα, που είναι ένα χριστιανικό κόμμα κατά δήλωση του αρχηγού, κατάφερε και αυτό να κάνει το 0-1 και να βάλει έναν ευρωβουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Με το σταυρό στο χέρι τον έβαλαν αυτόν τον Αναδιώτη. Αναδιώτης λεγόταν υποψήφιος, που τώρα δεν είναι υποψήφιος, είναι ευρωβουλευτής. Όμως σύμφωνα με δήλωση του ιδίου, δεν έπρεπε να έχει μπει, αν ήταν καλός χριστιανός, με το σταυρό στο χέρι. Έπρεπε να έχει μπει με το πουλί στο χέρι. Δεν τα λέμε εμείς, τα έχει πει ο ίδιος. Παρακάτω έρχεται το σχόλιο. Υπήρξαν όμως και κόμματα τα οποία, παρόλο που έδωσαν τον τίμιο αυτό προεκλογικό αγώνα, δεν κατάφεραν να μπουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι, η Νέα Αριστερά, το συγκλονιστικό αυτό αριστερό κόμμα, δεν έβαλε κανέναν στην Ευρωβουλή, δεν έπιασε το 2 ούτε 3, σκάρτο 1,5, αλλά πούτσα τους όλα εκεί. Γιατί έχουν 11 έδρες δεμένες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οπότε το Μηνιάτικο τρέχει, πιο στοιχεία στην Ευρωβουλή που να τρέχουμε μέσα στην υγρασία των Βρυξελών. Επίσης, δεν κατάφερε, παρόλο που πλησίασε να κάνει τα 2-3, το κόμμα Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη να βάλει κάποιον στην Ευρωβουλή. Όμως, σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του Γιάννη, δεν το βάζουν κάτω, θα επανέλθουν με την υπερκομματάρα, το ψηφοδέλτιο γεμάτο αγωνιστή με σεβού. Θα επανέλθουν και παρόλο που δεν μπήκαν στην Ευρωβουλή, θα κάνουν τα πάντα να στείλουν αυτό το τραγούδι στη Eurovision. Στηρίζουμε, το λέω από τώρα. Επίσης, εκτός εκλογών, αλλά σημαντικό να κάνουμε μία μικρή αναφορά όσοι τους αξίζει, από ό,τι μαθαίνουμε, μετά την είσοδο της Βοθροδίτης Λατινοπούλου στο Ευρωκοινοβούλιο, Τζίμερος και Μπογδάνος έχουν κλειδωθεί σε ένα δωμάτιο και έχουν δηλώσει στους συγγενείς τους ότι θα βλέπουν ντοκιμαντέρ για πεταλούδες στον Αμαζόνιο τα επόμενα 12 χρόνια. Μόλις με διόρθωσαν από το κοντρόλ ότι είπαμε για όλα τα κόμματα και ξεχάσαμε το Πασόκ. Μα δεν το ξεχάσαμε εμείς το Πασόκ. Το Πασόκ το ξέχασε και η μανούλα του. Δεν ασχολήθηκε κανείς με το Πασόκ, όπως καταλάβατε, στις εκλογές που μας πέρασαν. Είναι αυτό αρνητικό, είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί ενώ πάρα πολλοί πήραν την κατηφόρα, το Πασόκ κράτησε τις δυνάμεις του, το οποίο είναι σημαντικό, και με αρχηγό τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι μετρίος μέτριος και πάντα χρεωμένος, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα λέμε για την Νέα Δημοκρατία, αλλά η Πασοκάρα έχει 405 εκατομμύρια χρέο. Τράπεζες και λοιπά, τα οποία τα έχει φεσώσει και δεν τα φεσώσει για πάντα. Οπότε και ο Ανδρουλάκης είναι στην αναμονή. Τώρα, περιμένετε από εμάς μόνο να λέμε μαλακίες για νούμερα, για τα νούμερα? Ναι, το περιμένετε. Όμως υπάρχει ένα μέρος του κοινού του Zaralex TV το οποίο περιμένει και μια σοβαρή ανάλυση. Πάρτε λοιπόν και μια σοβαρή ανάλυση.
Το σύστημα έχει πρόβλημα, μανάρια μου γλυκά. Το σύστημα εδώ, το μαγαζάκι που λέγεται Ελλάδα και αρμέγει εμάς όλους που είμαστε συνειδητοί ψηφοφόροι, δεν το συζητώ, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και ασυνείδητα τραγιά που μας αρμέγουν διάφορες εταιρείες με διάφορους τρόπους, δουλεύει με δικοματισμό. Ο δικοματισμός στην Ελλάδα, όπως έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί υπάρχει μόνο κομματισμός, δεν υπάρχει το δεύτερο. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης σαρώνουν τα πάντα εκλογικά. Δεν τραβάει ο Κασέλ. Το περιμέναμε. Δεν θα πούμε ότι πέσαμε και από τα σύννεφα, αλλά από το στρώμα πέσαμε. Άντε, να το πούμε κι εμείς κάτι. Λοιπόν, πέσαμε από το στρώμα το χαμηλό, αυτό που έχουμε στο κάμπινγκ. Λοιπόν, ο Κασέλ δεν τραβάει. Ο Ανδρουλάκης δεν το συζητώ, ακόμα κι αν τράβαγε, είναι υπό παρακολούθηση, άρα πάντα εκβιαζόμενος και να θέλει να τραβήξει, δεν μπορεί να τραβήξει. Οπότε τώρα παλεύει το έρμο το σύστημα να σώσει τη φάση δικοματισμός με το Βελόπουλο. Όπου ο Βελόπουλος κατάφερε να φτάσει ένα 10, γιατί όπως ξέρουμε, όλα δώσανε μόνο κούκι ή αντισυστημικοί κασιδιαρέοι ναζί την ψήφο τους στο Βελόπουλο. Αυτή είναι τόσο αντισυστημική όλη αυτή η παρέα που ό,τι πει το κράτος ακριβώς αυτό κάνουν. Το αντισύστημα στα καλύτερά του, μπορώ να σας πω. Με λίγα λόγια λοιπόν, το σύστημα εδώ στην Ελλάδα με τέτοια αποτελέσματα έχει πρόβλημα γιατί λείπει ο δεύτερος πόλος. Όσο λοιπόν το σύστημα ψάχνει να βρει το δεύτερο πόλο, το σύστημα ταυτόχρονα συνεχίζει μέσω των εταιριών που έχουν οι μαφιόζοι. Πάρε, θα γαμηθώ με αυτή τη μαλάκι. Όσο λοιπόν το σύστημα ψάχνει να βρει το δεύτερο πόλο, οι εταιρείες που έχουν γνωστοί επιχειρηματίες συνεχίζουν να μας πιάνουν τον κόλο. Τι σημαίνει σοβαρή ανάλυση για Zaralix TV? Νιώστε. Στο προηγούμενο βίντεο σας είχαμε βάλει τελευταίο το Χατζή Νικολάου, μόνο αλήθειες από αυτόν τον Άλφαρο Δέλτα που συνεργάζεται εδώ, να σας πει τους πραγματικούς νικητές των εκλογών. Είχαμε πει λοιπόν εταιρείες ρεύματος, καύσιμα, προϊόντα στο σούπερ μάρκετ κτλ. Έτσι λοιπόν, με το που πέρασαν οι εκλογές και την ίδια εβδομάδα, μάθαμε ότι από 1η Ιουλίου ακριβένουν μπύρες, αναψυκτικά νερά και διάφορα άλλα προϊόντα τα οποία, εντάξει, και ποιος τα χρειάζεται αυτά το καλοκαίρι, ε? Ποιος χρειάζεται το καλοκαίρι αναψυκτικά, μπύρες και νερά? Όλος τυχαίως λοιπόν, όπως ακριβένουν τα αρνιά πριν το Πάσχα, όπως ακριβένουν τα καύσιμα πριν την έξοδο, έτσι τώρα που μπαίνει και καλοκαιράκι θα ακριβίνουν τα παγωτά, τα αρκοντίσιον, τα νερά, τα αναψυκτικά μακριά από τη ζάχαρη, οι μπύρες απαραίτητες για την επιβίωση του ανθρώπου. Δεν θέλω να διαφημίσω καμία μπύρα, αλλά αυτό το αλαβάστρινο κορμί που βλέπετε εδώ, το οποίο 6 στους 10 το ψηφίζουν ως το κορυφαίο κορμί της χώρας, χτίζεται αποκλειστικά με μπύρα. Έτσι λοιπόν, μετά τις εκλογές μας περιμένουν αυτές οι αυξήσεις που το Zaralix TV είχε πει πριν τις εκλογές. Μόνο αυτά θα κρυβίνουν? Όχι, δεν είναι μόνο αυτά, θα κρυβίνει και το ρεύμα. Όμως γι' αυτό δεν θα σας δείξουμε ρεπορτάζ. Η ακρίβεια του ρεύματος θα σας έρθει στο σπίτι με επιστολική ψήφο. Φακελάκι. Και θα κλάψουν μανούλες. Είναι μόνο αυτά? Όχι. Νεκταρίνια βγάζει χώρα. Τελείως. Ροδάγινα βγάζει χώρα. Πολλά. Κεράσια βγάζει χώρα. Άπειρα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν οι Γερμανοί να αγοράζουν το ελληνικό κεράσι και νεκταρίνι πιο φθηνά από ότι οι Έλληνες που το παράγουν? Ελεύθερη οικονομία. Πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα να πουλάμε στον δρόμο την πιο φθηνή πρέζα από αυτή που δεν παράγουμε ενώ παράγεται στην Ασία? Έτσι δουλεύει ο καπιταλισμός. Κύριος Δραυτόπουλος μας τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Πάμε για νεκταρίνια στη Γερμανία. Κεράσι αυτή τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε, εχθές μας έστειλε μέλος της Ένωσης στοιχεία στη Γερμανία, πολλούνται φτηνότερα από ό,τι πολλούνται στην Ελλάδα και τα κεράσια και τα νεκταρίνια. Και συγκεκριμένα τα νεκταρίνια που κάναμε μια έρευνα αγορά στα σούπερ μάρκετ, είδαμε τη χαμηλότερη τιμή στα 3,48 €, όταν στις αντίστοιχες αλυσίδες στη Γερμανία ελληνικά νεκταρίνια, το τονίζω, ελληνικά νεκταρίνια, αναγράφεται απάνω στη συσκευασία και στο ταμπελάκι, τα πουλάνε 1,99 €. Τώρα, μετά από αυτό το βίντεο, περιμένω οπωσδήποτε μέχρι αύριο το μεσημέρι δήλωση ή Σκρέκα ή Σκέρτσου, που είναι οι δύο υπερεγκέφαλοι στα θέματα ακρίβειας όσον αφορά την κυβέρνηση. Περιμένω δήλωση που θα λέει: φτάνει πια με το λαϊκισμό, φτάνει πια με την τοξικότητα στο δημόσιο λόγο. Είναι γνωστό και έλεος ότι οι Γερμανοί παίρνουν νεκταρίνια και κεράσια χωρίς κουκούτσια. Άρα είναι πιο ελαφριά, άρα είναι πιο φθηνά. Φτάνει πια. Φτάνει. Φτάνει. Εγώ με το Σκέρτσο είμαι ή το Σκρέκα. Δεν μπορεί όμως να μπαίνουμε στο θέμα ακρίβεια που είναι και ο νικητής των εκλογών λόγω των εταιριών που έχουν γνωστοί επιχειρηματίες, η υπερεγκέφαλη Σκέρτσος Κρέκας, και να λείπει ο υπερυπερεγκέφαλος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος και αυτός την εβδομάδα που μας πέρασε, παρόλο που είχαμε προεκλογική περίοδο, ασχολήθηκε με το θέμα της ακρίβειας των καυσίμων. Ερωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης, αφού οι δικοί μας γνωστοί επιχειρηματίες, ευτυχώς, οι δικοί μας γνωστοί επιχειρηματίες εφοπλιστές,
που μεταφέρουν καύσιμα από όλο τον πλανήτη και στη χώρα μας. Πουλάνε από αυτό που έχουν εδώ στην Κύπρο. Πώς είναι δυνατόν στην Κύπρο στο πρατήριο να είναι το καύσιμο πιο φθηνό από ότι εδώ από όπου ξεκινάει για να πάει εκεί να πουληθεί? Και ο υπερεγκέφαλος βέβαια Μαρινάκης δεν τα άφησε να πάει χαμένο αυτό. Απάντησε. Αυτή την απάντηση που θα ακούσετε τώρα, επειδή θα κρατήσει πάνω από λεπτό. Αν δεν έχετε ερχοντήσιο, ανεμιστήρα, παγωμένα κτλ. Μην τη δείτε, πηδήξτε το βίντεο, παρακάτω. Κύριε εκπρόσωπε, ως γνωστόν η Κύπρος δεν έχει δηληστήρια. Προμηθεύεται καύσιμο από την Ελλάδα. Δηλαδή έχει επιπλέον κόστος μεταφοράς στο νησί. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς αντιμετωπίζει όσα περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης ως αιτίες της ελληνικής ακρίβειας. Γιατί η βενζίνη είναι 50 λεπτά πιο φθηνή? Έχει κάποια απάντηση η κυβέρνηση? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι δεδομένο ότι το ζήτημα του πληθωρισμού πρέπει να το βλέπουμε και συνολικά, αλλά προφανώς και κατά περίπτωση. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει τον έκτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει κάποιο πρόβλημα, ούτε ότι δεν υπάρχουν πιο ακριβά προϊόντα ή πιο προβληματικές επιμέρους κατηγορίες σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό και υπάρχει ο γενικός πληθωρισμός, γιατί αυτός υποδηλώνει ότι στο σύνολο, αν δηλαδή βάλεις όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τον καταναλωτή, με τους πολίτες, βγαίνει σε μία σειρά. Άρα η χώρα μας, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ίσως το μεγαλύτερο που είναι ο πληθωρισμός, πολύ πιο έντονο σίγουρα στα τρόφιμα ή σε κάποιες υπηρεσίες ή σε κάποια αγαθά όπως το πετρέλαιο ή η βενζίνη, μπορεί να έχει μεγαλύτερο, σε άλλες περιπτώσεις μεγαλύτερο, σε άλλες περιπτώσεις μικρότερο πρόβλημα, το αντιμετωπίζει με καλύτερο τρόπο συγκριτικά. Όπως επίσης δεν σημαίνει ότι ενώ μειώνεται ο πληθωρισμός, εσύ λύνεις το πρόβλημα, γιατί το ότι έχεις χαμηλότερο πληθωρισμό δεν σημαίνει ότι έχεις αποπληθωρισμό. Αυτό τα βάζω για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση. Στο ζήτημα της βενζίνης, εμείς έχουμε κάνει διάφορες κινήσεις, όπως κατά καιρούς επιδοτήσεις, παρεμβάσεις, κάνουμε πολλούς περισσότερους ελέγχους. Έχει διατυπωθεί πολλές φορές το ζήτημα της φορολογίας, ουδείς από αυτούς που το έχουν διατυπώσει δεν έχει εξηγήσει από πού θα βρεθούν τα λεφτά, ειδικά σε μια κυβέρνηση που έχει μια στρατηγική να μειώσει τους φόρους. Και όπως και να έχει, σας το ξαναλέω αυτό, η βενζίνη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μπορεί, προφανώς είναι ακριβότερη από κάποιες άλλες χώρες. Υπάρχει μια διακύμανση από περιοχή σε περιοχή. Αλλά παράδειγμα, παρά και τα δημοσίευμα των τελευταίων μηνών, με βάση παρεμβάσεις έχουμε πολύ φθηνότερο ρεύμα. Υπάρχουν άλλα προϊόντα στα οποία έχουμε πολύ μικρότερο πληθωρισμό, έχουμε και αποπληθωρισμό. Οπότε, προφανώς, εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να ενισχύουμε το εισόδημα των πολιτών. Τώρα, αν μετά από αυτό το βίντεο που είδατε νιώθετε απολύτως χαζοί γιατί δεν καταλάβατε τίποτα, ψυχραιμία, είστε πανέξυπνοι όσοι δεν καταλάβατε τίποτα. Αν υπάρχει άτομο που είδε μόλις αυτή την απάντηση του Μαρινάκη και κατάλαβε έστω και τρεις λέξεις, καλό θα είναι να πάει να κοιταχτεί. Η μόνη αντιμετώπιση που έχουν τέτοια βίντεο είναι όπως ο Γιώργος Μαρίνος τραγουδούσε στο υπέροχο τραγούδι Το Σεξ. Κατάλαβες? Κατάλαβες. Μπορεί τι κατάλαβες? Κατάλαβα. Αλλά πες να κατάλαβα να πας παρακάτω. Ότι το σεξ είναι μια άλλη ιστορία. Αφήνουμε όμως πίσω τον λαϊκισμό και την ακρίβεια, γιατί τώρα είμαστε δύο μέρες μόλις μετά τις εκλογές. Είναι δυνατόν να μιλάμε για αυτά τα λαϊκίστικα? Θα μιλήσουμε πάλι για τις εκλογές. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στις εκλογές. Η Άλφαρο Δέλτα και το πολιτικό προσωπικό έκραξαν ούτε λίγο ούτε πολύ τους 6 στους 10 οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν, αφήνοντας υπονοούμενα ότι προτίμησαν την παραλία, πήγαν για καφέ και διάφορα άλλα τέτοια. Πού ακριβώς το στηρίζεται αυτό, αρδάκια μου γλυκά, ότι οι άνθρωποι που δεν πήγαν να ψηφίσουν πήγαν στην παραλία ή πήγαν για καφέ? Γιατί η στατιστική της Eurostat, εντάξει, όχι δικιά μας, της Eurostat, σας διαψεύδει. Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε, διαβάσαμε τα στατιστικά της Eurostat, όπου για μια ακόμα χρονιά δείχνουν ότι οι Έλληνες δουλεύουμε, είμαστε σκλάβοι δηλαδή, περισσότερο από κάθε άλλο λαό στην Ευρώπη. Άρα, πού στηρίζεται ακριβώς ότι οι άνθρωποι δεν πήγαν να ψηφίσουν γιατί πήγαν για μπάνιο ή για καφέ, και απλώς οι άνθρωποι δεν πήγαν να ψηφίσουν γιατί τους πηδάνε στη δουλειά όλη τη βδομάδα και τους πηδάνε και την Κυριακή στη δουλειά και θέλουν 6 γαμόρες απλά να ξεκουραστούν? Πουθενά. Αυτά όμως τα λένε η Άλφα Ροδέλτα και το πολιτικό προσωπικό, το οποίο με σηκωμένο το δάχτυλο κατηγορεί τους Έλληνες που δεν πήγαν να ψηφίσουν σε αυτές τις ευρωεκλογές. Ενώ ταυτόχρονα το πιο σημαντικό τηλεοπτικό γεγονός σε αυτές τις ευρωεκλογές σε σχέση με τους Άλφα Ροδέλτα ήταν να προλάβουν να πάρουν ένα καλό πλάνο από τη Farley, το σκυλάκι του Στεφ Κασέλ, την ώρα που κατούραγε. Σε αυτές τις εκλογές κατηγορούν τους ανθρώπους ότι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Farley,
Τσίσα. Σου βλέπουμε τρίτη πάει πίσω πίπλα, από τη Χάρλη. Μπορείτε τώρα όλοι μαζί ακολουθούν ξανά και του σκύλου. Βλέπουμε ένα πλήρη. Μπορείτε τώρα όλοι μαζί ακολουθούν ξανά και του σκύλου. Βλέπουμε ένα πλήρη. Αγαπητά μα αρδάκια λοιπόν, βρείτε πρώτα ένα καλό πλάνο από το σκυλί που κατουράει να πάρετε το Πούλιτζερ και μετά σηκώστε δαχτυλάκι να πείτε γιατί δεν πάτε να ψηφίσετε βρε που έχουν οι άνθρωποι μια Κυριακή να αράξουν, να ξεκουραστούν ή και να κάνουν και μπάνιο. Μάστορα. Πάμε όμως σε αυτούς που πήγαν να ψηφίσουν. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που δεν πήγαν, είναι και άνθρωποι που πήγαν. Ε? Εγώ πήγα, ας πούμε. Π.χ. Οπότε εμείς που πήγαμε, φέραμε αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να κριθούν με αναλύσεις. Όχι παπαριές, σοβαρές αναλύσεις. Όχι Ζαραλίξ TV και Λύκειο Κουκουβαούνων. Έτσι λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία που είναι το κόμμα που έχασε σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές 1.000.000 και βάλε ψήφους, όπως λένε οι ίδιοι, τι να σας πω κι εγώ, δεν ήμασταν μπροστά, μαζί τις μετρήσαμε. Εγώ προσωπικά πολύ αμφιβάλλω και αν είχατε 1.000.000 και αν χάσατε 1.000.000, γιατί το δίπολο είναι το πρόβλημα, όχι το 1.000.000. Πάμε όμως στις σοβαρές αναλύσεις. Όταν μιλάμε για σοβαρές αναλύσεις λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να αναλάβει ο σοβαρός που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η αρσενική Εύα Μπράουν ή κατά κόσμο ο Σπυράκος. Σπυρό, για πες ρε Λεβέντη μου εσύ. Για ποιο λόγο 1.000.000 και βάλε που ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία πήγαν ή για μπάνιο ή αράξανε ή ψηφίσανε Βελόπουλο όπως ήταν η γραμμή που εσείς είχατε δώσει? Είναι η μετανάστευση, είναι η woke agenda η οποία έχει ενοχλήσει συντηρητικά ακροατήρια σε όλο τον κόσμο και έχει παραγίνει άλλα με τα πράγματα που ονομάζει ο Άννας Γελιγρινής και είναι και μια καθημερινότητα με οικονομική ύφεση που πιέζει τα λαϊκά στρώματα. Είναι και ένας φόβος, ένα επερχόμενο μέλλον λίγο δύσκολο. Ακούνε AI, ακούνε θα χθούν επαγγέλματα, ακούνε διάφορα και του δίνουν μια άβολο. Μόλις λοιπόν εδώ ο αντιπρόεδρος του κόμματος Νέας Δημοκρατίας περιέγραψε τους μισούς και βάλε ψηφοφόρους του κόμματός του ως ρατσιστές, τι σας νοιάζει παιδιά, αν παντρεύονται οι άλλοι, αν παντρεύεται αυτός με εκείνον ή εκείνη με την άλλη. Αυτό λέγεται ξεκάθαρα ρατσισμός. Όποιος θέλει παντρεύεται όποιον θέλει. Δεύτερον, τους περιέγραψε ως ανθρώπους οι οποίοι είναι πρωτόγονοι αναλφάβητοι, ζουν στις σπηλιές και φοβούνται μην τυχόν προχωρήσει η τεχνολογική εξέλιξη και χάσουν τη δουλειά τους. Τι λέτε? Τέτοιους ψηφοφόρους έχει η Νέα Δημοκρατία? Εγώ ποτέ δεν θα έλεγα τόσο βαριές κουβέντες για κανέναν ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Ποτέ στη ζωή μου δεν θα μίλαγα τόσο προσβλητικά. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί που φοβούνται το AI και επίσης φοβούνται μην έρθει ένα νομοσχέδιο και γίνουν όλοι και όλες αδερφές και λεσβίες. Είναι αυτοί, όπως αφήνουν οι αναλυτές σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, που φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία και αν δεν πήγαν για μπάνιο ψηφίσανε Βελόπουλο. Ένα-ένα με τη σειρά. Το ότι ψηφίσανε Βελόπουλο, κρατήστε το λίγο, σας παρακαλώ, αν είναι πράξη αντίδρασης ή αν είναι γραμμή του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσουν Βελόπουλο. Όχι πάρα πολύ, τόσοι όσοι πρέπει. Είπαμε, ψάχνουμε το δεύτερο πόλο για να συνεχίσουν για πάντα να μας πιάνουν τον κόλο. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτοί που έβγαλαν 2 ευρωβουλευτές για το Βελόπουλο με τι κριτήρια ψήφισαν για να δούμε πόσο πρέπει να φοβούνται το AI. Πρώτον, ένας ευρωβουλευτής του Βελόπουλου, ο οποίος ήταν για την προηγούμενη φορά ευρωβουλευτής, λέγεται Φράγκος. Λέγεται στην πραγματικότητα Εμμανουήλ Φράγκος. Όμως υπάρχει ένας Φράγκος Φραγκούλης ή Φραγκούλης Φράγκος, πρώην στρατηγός, ο οποίος σε όλο αυτόν τον κόσμο που φοβάται μη γίνουν αδερφές με ένα νομοσχέδιο και φοβάται το AI και τη νέα τάξη πραγμάτων κτλ., τον έχουν πάρα πολύ ψηλά. Να, εδώ, κορώνα στο κεφάλι τους. Παρόλο που είναι δημοκράτες, μια κορονίτσα, το Φράγκο Φραγκούλη, όλοι αυτοί τον φοράνε. Κλατς! Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν στις προηγούμενες ευρωεκλογές είχαν μπερδέψει το Φράγκο Φραγκούλη τον στρατηγό με τον Εμμανουήλ Φράγκο, τον υποψήφιο του Βελόπουλου και τον έστειλαν στην Ευρωβουλή. Μα πώς να μπερδέψει κάποιος τον Εμμανουήλ με τον Φράγκο? Πάρα πολύ απλά. Γιατί ο πονηρός Εμμανουήλ Φράγκος έβαλε και ένα υποκοριστικό στο όνομά του, οπότε δεν ήταν Εμμανουήλ, ήταν Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης. Ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης, που οι πανέξυπνοι αυτοί ψηφοφόροι για δεύτερη φορά τον έστειλαν στην Ευρωβουλή χωρίς αυτός να είναι καν υποψήφιος, έβγαλε απλά μια ανακοίνωση στο Facebook και έλεγε: παιδιά, δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ. Εσύ είσαι, ρε. Το δεύτερο άτομο λοιπόν που έστειλαν στην Ευρωβουλή, αυτοί οι ψηφοφόροι που φοβούνται το AI και μην γίνουμε όλοι αδερφές επειδή ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο, λέγεται Γαλάτο Αλεξανδράκη. Κυρία Γαλάτο Αλεξανδράκη λοιπόν είναι 76 ετών, να τα χιλιάσετε κυρία μου, τα 3.000 να φτάσετε. Η κυρία λοιπόν Γαλάτο Αλεξανδράκη είναι 76 ετών και δουλεύει στο χασάπικο του κάποιου συγγενήτης, του γιού της, κάπου στον Εύρο.
δεν είχε καμία συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές, δεν είχε κάνει καμία δήλωση, δεν υπήρχε καν μία φωτογραφία της οπουδήποτε για να ψηφίσει κάποιος άνθρωπος για κάποιον οποιονδήποτε λόγο αυτό το άτομο σε αυτές τις ευρωεκλογές που τα αρδάκια λένε γιατί δεν πήγατε να ψηφίσετε ρε γελί και πήγατε στη θάλασσα. Γιατί βγήκε στην Ευρωβουλή, μα πάρα πολύ απλά. Γιατί τη λένε Γαλάτο Αλεξανδράκη και ως Αλεξανδράκη ήταν πρώτο όνομα στο ψηφοδέλτιο του Βελόπουλου. Αυτοί, σύμφωνα με την ανάλυση του Σπύρου, φοβούνται το AI και μην γίνουμε όλοι αδερφές και λεσβίες γιατί ρίχνει το νομοσχέδιο, αγάπη μου. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Και εγώ. Και χαίρομαι πολύ που μου κάνετε την τιμή έστω να μου απαντήσετε έτσι μία-δύο ερωτήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα πώς αισθάνεστε με αυτό το γεγονός που συμβαίνει και σε αυτήν την ηλικία που είστε τώρα. Είμαι χαρούμενη και μπορώ να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με ψήφισε. Αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Νιώθετε σοκαρισμένη με αυτό το γεγονός, φαντάζομαι. Σοκαρισμένη, γιατί δεν το περίμενα. Μπήκα για να βοηθήσω. Πώς έγινε αυτό. Ψάχνοντας όμως να βρούμε όλο το εύρος των ψηφοφόρων που φοβούνται το AI και μην γίνουν αδερφές και λεσβείες επειδή ήρθε ένα νομοσχέδιο, πήγαμε και στο κόμμα Νίκη. Στο κόμμα Νίκη λοιπόν έβγαλαν έναν ευρωβουλευτή ο οποίος λέγεται Νίκος Αναδιώτης, συνάδελφος ηθοποιός. Ψάξαμε λοιπόν να βρούμε διάφορα για τον Νίκο Αναδιώτη. Καταλήξαμε στο γεγονός ότι βγήκε αυτός ευρωβουλευτής και όχι κάποιος άλλος ή κάποια άλλη, γιατί ως Αναδιώτης το όνομά του ήταν και αυτού πάνω-πάνω. Πρώτο, οπότε τι πιο ξεκάθαρο, πού να πας στο Β, μια ζωή την έχουμε, μια χαρά είναι να μαμάδες στο Α. Και βγήκε. Ο Αναδιώτης λοιπόν δηλώνει πιστός φανατικός χριστιανός, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, και έκανε προεκλογικά μια συγκλονιστική δήλωση που μας είχε ξεφύγει, και πραγματικά λυπάμαι για όλους μας εδώ, μας είχε ξεφύγει αυτή η δήλωση πριν, αλλά θα το διορθώσουμε τώρα, ότι το σεξ πριν το γάμο είναι μεγάλη αμαρτία και ο ίδιος λέει έχει καταπέσει σε αυτή την αμαρτία. Δηλαδή πήδηξε πριν το γάμο. Εδώ, επειδή ο Νίκος είναι νέος άνθρωπος, είναι συνάδελφος και τέλος πάντων κατά τη γνώμη μας έχει πέσει ένα σφάλμα, λίγο να το βοηθήσουμε. Νίκο. Νίκο, από το Ζαραλίξ TV και μέσα από την καρδιά μας. Ευτυχώς, αγάπη μου, έπεσες στην αμαρτία του σεξ πριν το γάμο. Γιατί αν περίμενες πρώτα να παντρευτείς, που φαντάζομαι θα παντρεύτηκες μετά τα 30, μην πω και μερικοί μετά τα 40. Αν περίμενες λοιπόν να παντρευτείς πρώτα και μετά να πηδήξεις, θα σ' είχε φάει μαλακία και θα είχες γίνει σαν αυτό το παιδί εδώ. Το γνωστό, αυτό το Σπύρο. Λοιπόν, γιατί αυτό το παιδί Νίκο το έφαγε μαλακία, περίμενε πρώτα να παντρευτεί και μετά να κάνει σεξ. Όχι, καμία σχέση. Απλώς αυτό το παιδί δεν μεγάλωσε χριστιανικά, μεγάλωσε πατριωτικά. Ο μπαμπάς του του έλεγε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και όταν ήταν έφηβος, εκεί που όλοι οι έφηβοι προσπαθούν αγόρια και κορίτσια να συνεννοηθούν με τις ορμόνες τους, αυτό εδώ το παιδί το αφήναν να κάνει αυτή τη δουλειά μόνο σε εθνικές επετείους. 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου και 15 Αύγουστο της Μεγαλόχαρης Βόητα Παναγιά. Έτσι λοιπόν βλέπεις το κατάντημά του. Σε αντίθεση με σένα που είσαι κούκλος παιδαράς. Γιατί έκανες από μικρό σεξ. Και πρόσεξε, Νίκο, καθαρά χριστιανικά πρέπει να κάνουμε αμαρτίες. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε αμαρτίες οι άνθρωποι, ο Θεός και οι Άγιοι θα μείνουν άνεργοι. Με τι δουλεύει ο Θεός, Νίκο, με τι δουλεύει ο Θεός? Με τους αμαρτωλούς. Θέλει τον αμαρτωλό να τον φέρει στον ίσιο δρόμο και να του δώσει συγχώρεση. Άμα κανείς δεν κάνει αμαρτίες, τι δουλειά θα κάνει ο Άγιος Πέτρος, ρε Πάστορα? Δηλαδή, με συγχωρείς, αν όλοι οι άντρες εδώ περιμέναμε και τα κορίτσια να κάνουμε σεξ μετά το γάμο και οι μισοί μείνουν ανύπαντροι, τότε θα πηγαίναμε πάνω να πούμε να μας κρίνει ο Άγιος Πέτρος παράδεισο ή κόλαση και θα έλεγε τι μου το φέρατε εδώ αυτό μαλάκα. Αφού δεν έχει αμαρτήσει ποτέ. Όλη του τη ζωή περίμενε το γάμο. Νίκο! Νίκο! Μην μπει τέτοια στην Ευρωβουλή. Ας αφήσουμε όμως, μανάρια μου, την προεκλογική αυτό και ας προσγειωθούμε στην επικαιρότητα που έχει πολλά και μεγάλα πηδήματα. Μίλτος Τεντόγλου, μωρή Μιλτάρα, για μια ακόμα εβδομάδα καθάρισε, έκανε το πιο μεγάλο άρμα, πήρε το μετάλλιο και έτσι βγήκαν, αφού είναι και προεκλογική περίοδος, δεν τα χάνουμε αυτά. Βγήκαν λοιπόν οι ηγέτες του τόπου να αποθεώσουν και να δηλώσουν πόσο περήφανοι νιώθουν για το Μίλτο Τεντόγλου. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε στο X: ο απίστευτος Μίλτος Τεντόγλου είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης με θαυμαστικό. Με μια φοβερή εμφάνιση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Δρόμης και μας έκανε υπερήφανους για μια ακόμα φορά. Κυριάκο μου, εσύ γιατί έγινες περήφανος που ο Μίλτος πήδηξε μακριά? Είσαι ο τελευταίος που δικαιούσε να νιώθεις υπερηφάνεια επειδή ο Μίλτος Τεντόγλου ή οποιοδήποτε άλλος αθλητής ή αθλήτρια του Στίβου παίρνει μετάλλιο. Ο τελευταίος. Γιατί αυτό λέει ο προπονητής του. Ας δούμε λοιπόν τι έλεγε ο Πομάσκι, που είναι προπονητής του Τεντόγλου, μόλις 2 χρόνια πριν. Τι έκανε 2 χρόνια πριν? Τι άλλο? Προετοιμασία.
Το τελευταίο αγώνα που ήμουνα, κατήσαμε με το υπεύθυνο και λέω σας παρακαλώ να μετρήσουμε. 6 σειρές από 3 λάμπες, 18 LED, 120 ευρώ και 200 μέτρα καλώδιο, 300, δεν έχουμε. Συνεχίζουμε να πλημμυρίζουμε. Φέτος πλημμύρισε πάλι, πλημμύρισε και ο Πετρούνιας, πλημμύρισαν όλοι. Δεν έχουμε χώρο να γυμναστούμε. 12 χρόνια είμαι σε ένα κλειστό εγώ μικρό, σαν το δικό σας, στο Ολυμπιακό στάδιο και κρύβομαι μέσα ζώντας στην Ελλάδα. Κάνω μόνο κλειστό. Μία φορά πήγα στη Τουρκία, να είναι καλά και οι Adidas sponsors που λένε, και με μικρή βοήθεια από την Ομοσπονδία και πήγαμε μία προετοιμασία πριν 3 χρόνια. Αυτή είναι η επόμενη. Αυτός είναι η Ολυμπιακή προετοιμασία του Τεντόγλου. Φέτος δεν έχει έρθει ένας να μου δώσει μια καραμέλα να γίνει καλύτερο σουμίλ του. Και σας το λέω πολύ ειλικρινά. Είμαστε 5 άτομα, σε 5 σημεία μένουμε στη Καλαμάτα. Να είναι καλά τα 3 μαγειρία σας στην αγορά. Παραγγέλνουμε, πηγαίνουμε, παίρνουμε και περνάμε. Περιμένω τα λεφτά να μου στείλουν για να πληρώσουμε τα αύριο. Η προετοιμασία τελειώνει. Όπου ακούτε πολύ περηφάνεια και πολύ ελληνική σημαία, κάποιος απατεώνας πίσω έχει φάει τα λεφτά και ο αθλητής τρέχει στα εινομαγειρία της Καλαμάτας για να χορτάσει. Κυριάκο Μητσοτάκη, να δηλώσουν οι τρεις που έχουν τα μαγειρία στην Καλαμάτα, υπερήφανοι για το φαΐ τους, που Καρδάμος ο Μίλτος και πήδηξε μακριά να το καταλάβω. Να δηλώνεις εσύ που έχετε παρατήσει τους αθλητές στην τύχη τους και στη μοίρα τους, υπερήφανος που ο Μίλτος Τεντόγλου πηδάει μακριά, τώρα αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, για να καταλάβεις, Κυριάκο Μητσοτάκη, πόσο γελία είναι μια δήλωση υπερηφάνειας για το πείδημα του Τεντόγλου μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα χειροκροτήματα και τα άξιος-άξιος που ούρλιαζαν κάτι συνομήλικοι όταν ήσουν έφηβος δεκαετία του 80 σε σινεμά που έπαιζαν τσόντες του Γκουσγούνη και την ώρα που ο Γκουσγούνης πήδαγε αυτοί ούρλιαζαν από κάτω άξιος-άξιος. Μπράβο μαλάκα, χειροκρότησες. Και όχι επειδή πηδάει ψηλά και μακριά ο Τεντόγλου να ξεχαστούμε εμείς εδώ μεταξύ μας και να πηδήξουμε τις υποχρεώσεις μας. Έχετε υποχρεώσει απέναντι στο κανάλι. Like στα βίντεο. Subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Ή μοιραστείτε τα βίντεο με τους εχθρούς σας. Είμαστε ιδανικοί στο να σπάμε τα 2-3. Επίσης, όσες θέλετε να μας ενισχύσετε και οικονομικά στο κανάλι, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Τέλος, το email του Zaralix TV είναι αυτό εδώ. Στείλτε ό,τι θέλετε. Όλα τα διαβάζουμε. Δεν απαντάμε σε όλα. Και αφού πήραμε λίγο δροσιά με το πείδημα του Μίλτου και σας γύρισα πίσω στα παλιά να μάθετε πώς ήταν οι αυνανιστές παλαμοκροτητές τη δεκαετία του 80 που σήμερα έχουν γίνει πρωθυπουργοί, ξαναπάμε πάλι στην αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξεχνάω για κανένα λόγο τα αρδάκια που με το δάχτυλο σηκωμένο λένε στους ανθρώπους για δεν παραψηφίστε. Πάμε λοιπόν. Τι έλεγαν οι υποψήφοι των μεγάλων κομμάτων ειδικά και των πολύ μικροτέρων κομμάτων για το Ευρωκοινοβούλιο? Θα πάμε εκεί και θα υπερασπιστούμε την πατρίδα. Θα πάμε εκεί για την οικονομία της χώρας μας. Θα πάμε εκεί να μιλήσουμε για την ακρίβεια. Θα πάμε εκεί να μιλήσουμε για τα θέματα των γυναικών και της ισότητας, έλεγε η μελέτη. Και έρχεται λοιπόν ο έμπειρος στα ευρωκοινοβουλευτικά, γιατί δεν έχει αφήσει, όπως έχουμε μάθει, λιβανέζικο για λιβανέζικο εστιατόριο στις Βρυξέλλες, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, άρα ξέρει καλά τι παίζει στην Ευρωβουλή, και μας λέει, παιδιά, δεν ξέρω τι λένε εδώ πριν τις εκλογές. Ξέρει τι λένε εδώ πριν τις εκλογές. Αλλά η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή. Ποια? Βαγγέλας. Η ατζέντα είναι συγκεκριμένη πάνω μου. Είναι η πράσινη ανάπτυξη και πώς θα προχωρήσουμε σε αυτήν που με τον πόλεμο πρέπει να επανεξετάσουμε κάποια βήματα, αν θα πάνε πιο ήπια ή πιο γρήγορα. Είναι ο αμυντικός βραχίωνας λόγω πολέμου. Είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Είναι το προσφυγικό, πώς θα το συζητήσουμε και πάλι. Και είναι τα ρομποτικά και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι η ατζέντα. Όλα αυτά τα άλλα που ακούω διάφορους συναδέλφους εδώ υποψήφιους να συζητάνε, εγώ θα πάω να λέω για τα κοινωνικά θέματα, ο άλλος λέει, εγώ θα λέω για τη συντάξη, ο άλλος θα λέει, δεν τα υποτιμώ, αλλά δεν είναι μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης. Και εκεί ξέρεις, αν είσαι και εκτός θέματος, σου λένε μια φορά είστε εκτός θέματος και τη δεύτερη σου κλείνουν το μικρόφωνο. Λοιπόν, γυρνάω στο αρχικό. Τα έκανε τα λιράκια ο Βαγγέλας. Εννοείται ότι τα έκανε τα λιράκια ο Βαγγέλας. Είναι και αυτό το στυλ που δεν σου αφήνει καμία αμφιβολία ότι μόνο τα λιράκια θα τα κάνει. Έτσι λοιπόν, εδώ ο κύριος Μεϊμαράκης μας ενημέρωσε μόλις ότι στην προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές
Το 80 με 90% των υποψηφίων ευρωβουλευτών έλεγαν ψέματα στους ανθρώπους από τους οποίους ζήταγαν την ψήφο τους για το τι ακριβώς θα κάνουν όταν πάνε στην Ευρωβουλή. Θα κάνουν αυτά που λέει ο Μαϊμαράκης και όχι αυτά που έλεγαν εδώ. Όμως, πέρα από την πράσινη ανάπτυξη που βλέπουμε τα χαΐρια της στη χώρα μας, γιατί είναι μόνο μαύρη και γκρι η πράσινη ανάπτυξη και δεν έχει καμία σχέση ούτε με το πράσινο σαν χρώμα, ούτε με το πράσινο της φύσης, απολύτως καμία, είπε και τον αμυντικό άξονα. Αυτό λέει, βραχίωνα μάλιστα, χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη. Αμυντικό βραχίωνα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να μας βάλει σε πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει βάλει την Ευρώπη έμεσα, όλη την Ευρώπη, εμείς πρώτοι-πρώτοι, θα δείτε σε λίγο γιατί πρώτοι-πρώτοι και θα δείτε σε λίγο με ποιο ρόλο εμείς πρώτοι-πρώτοι. Άξιος-άξιος, δεκαετία 80. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μας έχει μπλέξει σε ένα πόλεμο όπου εμείς δεν έπρεπε να εμπλακούμε. Σε δύο πολέμους αυτή την περίοδο. Και τρεις και σε τέσσερις. Όποιος δηλώνει λοιπόν στη χώρα μας ότι είναι πατριώτης και έχει τη χώρα ψηλά και θα υπερασπιστεί την πατρίδα και δεν φροντίζει η χώρα μας να παραμένει ουδέτερη, δεν είναι πατριώτης. Είναι ένα πουλιτάρι το οποίο θα στείλει τα παιδάκια μας να σκοτωθούν σε ένα πόλεμο για να οικονομάνε οι εταιρείες. Και εξηγιόμαστε λοιπόν. Την εβδομάδα που μας πέρασε, επέστρεψε από την Ερυθρά Θάλασσα η φρεγάτα Ήδρα. Θυμάστε που την είχαμε στείλει πριν μήνες στη φρεγάτα Ήδρα. Μπράβο, μανάρια μου, που τα θυμάστε όλα. Για να δούμε ποια θα είναι η συμμετοχή μας και στους νέους πολέμους που θα ανοίξουν τώρα, που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φρεγάτα Ήδρα, λοιπόν, όπως είχαμε διαβάσει από τότε, πήγε να εμπλακεί σε μια εμπόλεμη ζώνη χωρίς να έχει τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί, όπως πιστεύαμε εμείς εδώ, θα έχει να αντιμετωπίσει τους Χούθη, όπου στο μυαλό το δικό μας, το οποίο παίρνει πληροφορίες από το Sky, από το Mega, τον Antenna, το Star και το Alpha, ακούνε Χούθη οι άνθρωποι που φοβούνται το AI και μην γίνουν αδερφές από ένα νομοσχέδιο, ακούνε Χούθη και νομίζουν ότι είναι κάτι κανίβαλοι με φτερά, βέλη και τόξα. Οι Χούθη όμως έχουν πολεμικό εξοπλισμό πάρα πολύ σύγχρονο. Γιατί? Μα γιατί είναι πάνω από 10 χρόνια ήδη σε πόλεμο. Άρα λοιπόν, στείλαμε φρεγάτα με 100 και πλέον ανθρώπους πάνω της σε αποστολή αυτοκτονίας. Τους στείλαμε να σκοτωθούν. Οι Χούθη δεν τους σκότωσαν γιατί απλώς δεν ασχολήθηκαν. Κάνανε πλακίτσα. Ποιος το λέει αυτό? Μα τα ίδια τα μέλη τώρα που γύρισαν και εξομολογούνται τι πέρασαν εκεί. Διαβάστε λοιπόν και νιώστε ποια θα είναι η συμμετοχή μας και στους επόμενους πολέμους, πόσο γρήγορα θα μπούμε στην κατηγορία όπως στις ταινίες thriller, τσάμπα πήγε ο μαλάκας και ο πρωταγωνιστής ακόμα παίρνει φράγκα γιατί θα παίζει ταινία μέχρι το τέλος και καταλάβετε πού ακριβώς μας χώνουν. Πάμε λοιπόν. Κατά την επιστροφή τους, τα περισσότερα από τα 136 μέλη του πληρώματος περιγράφουν με τα πιο μελανά χρώματα όσα συνέβησαν στην πολεμική αποστολή. Αποστολή αυτοκτονίας τη χαρακτηρίζουν, γιατί η υπέργυρη φρεγάτα τύπου Μέκο δεν είχε υποβληθεί σε κανέναν εξυγχρονισμό και παρέμενε τυφλή και ανήμπορη να αντικρούσει τα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα που διαθέτουν οι Χούθη. Η φρεγάτα Ήδρα επί της ουσίας έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα χωρίς αντιντρόουν ομπρέλα προστασίας και καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής απέφευγαν να απονιωθούν τα ντρόουνς και τα ελικόπτερα που επέβαιναν επί της φρεγάτας Ήδρα. Τα εχθρικά ντρόουνς που διαρκώς πετούσαν πάνω από την ελληνική φρεγάτα δεν μπορούσαν να τα αντικρούσουν τα απαρχαιωμένα πυροβόλα με αποτέλεσμα να επιχειρούν να τα καταρρύψουν οι οικάδες με τον οπλισμό τους και έμοιαζαν σαν να κυνηγούν κοτσίφια με σοπέλαγα. Είχαν δε φτάσει στο σημείο να σημαδεύουν τα αστέρια εικάζοντας ότι πρόκειται για ντρόουνς. Εντάξει, πάμε τώρα στο χειρότερο. Θυμάστε που είχαν ανακοινώσει ότι για αυτό τον περίφημο πόλεμο θα φτιάξουν το αρχηγείο στη Λάρισα. Αυτό το μπλουζάκι εδώ είχαμε φτιάξει τότε που είχαν ανακοινωθεί αυτά. Αυτό ακριβώς. Χούθη ερχόμαστε με ένα τρακτέρ και πάνω πυράβλους για να αντιμετωπίσουμε τους Χούθη. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο δημοσίευμα. Σε ό,τι αφορά το πολυδιαφημισμένο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων της Λάρισας, σε κρίσιμες στιγμές είχε μειωμένα αντανακλαστικά, όπως στις 19 Μαΐου που εξεράγει πύραυλο στον Χούθη μόλις 150 μέτρα από τη φρεγάτα Ήδρα στον κόλπο του Άντεν, τη στιγμή που συνόδευε εμπορικό πλοίο. Το Ανατοϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων της Λάρισας ειδοποίησε τον κυβερνήτη της φρεγάτας Ήδρας για την εκτόξευση του πυράβλου ένα λεπτό αφότου αυτός είχε εκραγεί δίπλα από το πλοίο, προκαλώντας μεγάλο κυματισμό και ισχυρότατους κλειδονισμούς στη φρεγάτα. Πρώτα ακούσανε τον μπαμ και μετά ήρθε σήμα. Παιδιά, έρχεται πύραυλος. Τι αποτέλεσμα είχε αυτό?
Με αφορμή αυτό το συμβάν, 10 στελέχη μέλη του πληρώματος ετήθηκαν τον άμεσο επαναπατρισμό τους αφότου η φρεγάτα κατέπλευσε στο λιμάνι του Τζιμπουτί. Το έχουμε? Το έχουμε. Με λίγα λόγια λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση συνειδητά έστειλε 136 ανθρώπους να σκοτωθούν χωρίς να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό να αμυνθούν για τα συμφέροντα των εφοπλιστών εδώ που περνάνε τα πλοία τους από την Ερυθρά Θάλασσα, τα παρενοχλούν οι Χούθοι, όχι όλα, αυτά που εφοδιάζουν το Ισραήλ μόνο, και οι ίδιοι εφοπλιστές στη χώρα μας δεν πληρώνουν φράγκο φορολογία. Ακριβώς έτσι θα είναι η εμπλοκή μας και στον επόμενο και στο μεθεπόμενο και στον μεθεπόμενο πόλεμο. Και τότε θα έχουμε αυτούς τους ανθρώπους να μας μιλάνε για πατρίδες, για αξίες, για σημαίες και για το Θεό Μίλτο Τεντόγλου που μας κάνει περήφανος ενώ τον είχαμε να τρώει σε εινομαγειρίο της Καλαμάτας Βερεσέ. Ακριβώς αυτή είναι η περιγραφή όλης της χώρας. Και αν νομίζουμε ότι αυτή η περιγραφή είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να φανταστούμε για το μέλλον μας μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει και χειρότερο. Ο ηγέτης, ο οποίος θα μπει μπροστά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς μαζί θα τον ακολουθήσουμε στους επόμενους πολέμους, είναι ο Τζο Μπάιντεν. Αυτός λοιπόν που βλέπετε εδώ, βάλε βίντεο Τζο, βάλε εδώ, βάλε και εδώ, βάλε πολύ Τζο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που βλέπουμε εδώ, είναι αυτός που θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, αφού πρώτα φτιάξει τον αμυντικό της βραχίωνα, στους επόμενους πολέμους. Τι μπορεί να πάει άσχημα? Έχουμε οικάδες. Όπως θα έλεγε και ο Χατζής Νικολάου, σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο σκοτάδι. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.